Το τραγικό συμβάν της προηγούμενης εβδομάδας είναι το κερασάκι στην τούρτα στα σοβαρά και χρόνια προβλήματα της σχολικής στέγης στην περιοχή, στο Δήμο Πηλαίας Χωριάτικη και συγκεκριμένα και πιο ειδικά στην δημοτική ενότητα της Πηλαίας. Υπάρχουν σχολεία που δεν φοράνε μασκές, υπάρχουν σχολεία με κήμπο που δεν έχουν αυλές. Πρέπει τώρα να λυθεί το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν απαιτούμε να υπάρξουν καινούργια σχολεία, σύγχρονα σχολεία που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες. Απαιτούμε να υπάρξει έλεγχος της σεισμικότητας και της δυναμικότητας όλων των κτηρίων, όλων των σχολείων. Θυμίζουμε ότι πέρυσι, πριν δύο χρόνια, είχαμε σεισμό στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου και δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Όπως επίσης θέλουμε να επιληθούμε όλα τα μικρά προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία μας, οι υδροροές που πέφτουν. Στο μουσικό σχολείο έχουμε και πιο σοβαρά προβλήματα, όπως για παράδειγμα την οροφή του κεντρικού του αμφιθεάτρου που δεν μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα γιατί είναι έτοιμο να πέσει από πάνω και τρέχουν τα νερά. Και άλλα ζητήματα που υπάρχουν στο σχολείο και πρέπει άμεσα τώρα να λυθούν. Το ζήτημα δεν είναι να ψάχνουμε τους υπευθύνους αφού τελειώσει και αφού γίνει το κακό. Το ζήτημα είναι να προλάβουμε και τώρα πρέπει να γίνουν. Άρα η Δημοτική Αρχή που έχει την ευθύνη οφείλει σήμερα να επιλύσει τα προβλήματα. Από όσο γνωρίζω, θα υπάρχει μετά μια συνάντηση στο γραφείο της Αντιδημάρχου. Ουσιαστικά τι είναι αυτό που περιμένετε, υπάρχει κάτι που άμεσα περιμένετε? Εμείς έχουμε καταθέσει τα αιτήματα που είπαμε μετά τη συνέλευση της Πέμπτης και περιμένουμε από τους υπεύθυνους να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των προβλημάτων. Στην τελική, αυτό που θέλουμε είναι τα παιδιά μας να μπορούν να φοιτούν σε ασφαλή σχολεία, σύγχρονα, που να είναι σχολεία και όχι σπουδιά. Εδώ είμαστε και εμείς σήμερα από το Σύλλογο Γυναικών Πηλαίας και Χωριάτη. Έχουμε έρθει εδώ πέρα να συμπαρασταθούμε σαν γυναίκες, σαν μάνες, σαν γιαγιάδες, σαν αγρότες, σαν φοιτήτριες. Όλοι εδώ πέρα καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή με τα σχολεία. Είναι αδιανόητο να πέφτουν οι οροφές στα κεφάλια των παιδιών μας και να ακούμε εδώ πέρα από τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα σχολεία και να μας δακτυλοδεικτεί πραγματικά και να μας εκβιάζουν και να μας λένε ότι ξέρουν ποιοι είμαστε εμείς εδώ πέρα που ερχόμαστε να διαμαρτυρηθούμε. Αν δεν ερχόμασταν εμείς εδώ πέρα να διαμαρτυρηθούμε στην περιοχή, δεν θα κουνιότανε φύλλο, δεν θα λέγανε σήμερα για τα σχολεία. Λοιπόν, στηρίζουμε τον αγώνα εδώ πέρα των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των γονέων. Ζητάμε άμεσα και συμφωνούμε με τα αιτήματα της Ένωσης και των υπόλοιπων γονιών να φτιαχτούν σχολεία, να καταδειχθούν οι ένοχοι και να υπάρξει έλεγχος σε όλα τα σχολεία προσεισμικός και να καλυφθούν όλα τα προβλήματα της περιοχής. Είναι γνωστή η τραγική, η κακή κατάσταση της σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή και στους γύρω δήμους. Μετά το τελευταίο εξοργιστικό, μάλλον μετά το τελευταίο συμβάν το οποίο θα μπορούσε να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, αποδεικνύεται ότι αυτή η κατάσταση είναι πια και επικίνδυνη, όχι μόνο για την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και για την ίδια τη ζωή τους και των εκπαιδευτικών. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, αυτό που πρέπει να διεκδικηθεί τώρα από το λαό της Πηλαίας, από το λαό της Θεσσαλονίκης, είναι να εκπονηθεί άμεσα ένα πρόγραμμα σχολικής στέγης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την ευθύνη γι' αυτό την έχουν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες και η κυβέρνηση. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πρέπει να ληφθούν τώρα μέτρα για την προστασία των παιδιών. Θα υποστηρίξουμε ως ΚΚΕ κάθε κινητοποίηση και κάθε αγωνιστική διεκδίκηση προς αυτή την κατεύθυνση.